άμα ο θείος σου, άμα ο θείος σου είναι ο Πάτερ Κλεωμένης, τώρα που είμαστε δίπλα από τον Τυρί, θα έλεγε, εδώ πέρα είναι ένας ειδωλοδατρικός ναός που έρχονται παιδάκια και γέροι και κάνουν κολύμπι. Εδώ πέρα περνάμε από έναν ειδηλιακό ναό. Εδώ πέρα είναι γυμνιστήριο, το γυμνιστήριο πριν μερικά χρόνια. Λεγόταν γυμνιστήριο, γιατί πηγαίνανε όλοι γυμνοί και κάνανε βάρη. Αντρέα, λίγο το γυμνιστήριο, γιατί ήταν γυμνάσιο. Το γυμνάσιο ήταν Ήταν γυμνή. Βουλώστε το! Δεν το έχει σταματήσει κανένα δύο χρόνια τώρα. Το σταμάτησε ένα χρόνο και ξανάρχισα. Λοιπόν, σκάστε όλοι. Ακούστε. Στα παλιά. Βουλώστε το λίγο. Θέλω να πω κάτι. Λοιπόν. Ξύλωμε κορίτσια. Ξύλωμε κορίτσια. Ξύλω. Έλα. Όταν μπαίνει μέσα ο δάσκαλος στα παλιά τα χρόνια, του λέγανε ωραία πουτσα, αδερφέ. Τι λες, αγόρι μου. Αντρέα, όντως τώρα τι λες. Ήτανε γυμνή. Ξέχασα να γελάσω, περίμενα. Πηγαίνετε εκεί πέρα και ζωγραφίστε δύο τεράστια μπαλάκια και ένα λουκάνικο. Τι θα βγει, Αντρέα. Μία πάπια. Ένα ωραίο αυτοκίνητο με μεγάλη οροφή. Είχα ζωγραφίσει μία πάπια στο χέρι που την είχα φτιάξει από μία πουτσα. Πήγες. Τελειά, κοίτα μου μία πάπια. Πατήστε όλοι ένα like και ένα subscribe. Γιατί θα μπω στο θείο μου και ξέρει που μένετε. Έλεος πια. Ξέρει που μένετε. Μαμά, για πες, ποιος έχεις εγγραφεί. Πιέσαμε κι εσύ, Αντρέα μου. Βλέπει έναν γέρο να παίζει πιάνο και έναν άλλο γέρο να βρίζει και να τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε «Υμπάλογο, υμπάλογο, υμπάλογο, υμπάλογο» και λέει «Να πάει να γαμηθείς».